Γραμματέα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσω ζητώντας 2-3 σχόλιά σας για την επικαιρότητα και μετά θέλω να πάμε λίγο στα εθνικά και στις συμφωνίες που υπέγραψε η χώρα με τη Γαλλία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ξεκινήσω όμως με την κακοκαιρία και με την εικόνα που εμφανίστηκε χθες και στην Αττική και σε άλλα σημεία της χώρας, για να σας ρωτήσω αν είναι ίσως η στιγμή με συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο για να αποκτήσουμε επιτέλους στη χώρα υποδομές αντιπλημμυρικές, αντιπυρικές υποδομές με τις οποίες να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση που φαίνεται ότι βιώνει ολόκληρος ο πλανήτης αυτή την περίοδο. Η πυροπροστασία, η δασοπροστασία, τα αντιπλημμυρικά, τα αντισεισμικά έργα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι περισσότερο από φανερό σε όλους ότι αποκτούν επείγοντα χαρακτήρα. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί, θα παρουσιάσουμε και αναλυτικά τις θέσεις μας τις επόμενες μέρες σε μεγάλη εκδήλωση εδώ στο κέντρο της Αθήνας, αλλά υπάρχει ουσιαστικά παντελής έλλειψη έως ανυπαρξία αντιπλημμυρικών έργων. Αυτό φαίνεται συνέχεια. Θεωρούνται μη επιλέξιμα έργα και από τις κυβερνήσεις, όχι μόνο τη σημερινή, όλες τις προηγούμενες, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δίνει και κατευθύνσεις στα Υπουργεία των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, οι οποίοι με τη σειρά τους δίνουν κατευθύνσεις στους περιφερειάρχες, στα περιφερειακά και στα δημοτικά συμβούλια, και θεωρούνται μη επιλέξιμα αυτά τα έργα ακριβώς γιατί δεν έχουν την υψηλή κερδοφορία για τις εταιρείες. Δεν έχουν για κερδοφορία. Τους επενδυτές που ασχολούνται με αυτά. Δεν είναι σεξι, δηλαδή οικονομικά τα έργα αυτά. Γι' αυτό. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει, γιατί βλέπουμε να γίνονται επενδύσεις αυτή την περίοδο. Με αυτή την όποια τέλος πάντων καπιταλιστική ανάκαμψη, ανάπτυξη έχουμε αυτό το διάστημα μετά τη βαθιά κρίση που πέρασε ο τόπος και συνολικά η Ευρώπη και ο κόσμος. Αλλά δυστυχώς αυτός είναι ο χαρακτήρας αυτής της ανάπτυξης, ο αστικός σχεδιασμός. Γίνονται επενδύσεις, αλλά δεν γίνονται επενδύσεις για υποδομές έργων, για αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά, αντιπυρικά και πάει λέγοντας. Τώρα, ο βοηδομάτης μετακόμισης στον Κηφισό χτες. Και... Ναι, έτσι είναι. Μα πώς γίνεται όμως στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπως ονομάζουν την περιοχή, αυτό που λέγατε και εσείς πριν με το λεωφορείο, δίπλα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μια όμορφη περιοχή, μια περιοχή που έχουν γίνει επενδύσεις, να πνίγονται, να βλέπουμε εικόνες τριτοκοσμικές. Είναι απαράδεκτη κατάσταση. Μου έλεγε πριν μια νηπιαγωγός η οποία γελούσε, είναι τραγικό βέβαια αυτό, αλλά τι να κάνεις, είναι και αστείο μέσα στην τραγικότητά του. Να λένε τα μωρά του νηπιαγωγείου, τα παιδιά, κυρία, μήπως μόλις βγήκαν στο προάβλιο και είδα να γίνει λύνη το προάβλιο, μήπως πρέπει να φέρουμε παπάκια να βάλουμε. Μάλιστα. Το ζητούσαν και το λέγανε ειλικρινά. Λοιπόν, μάλιστα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα θέλω γραμματέα να σας ρωτήσω για την έκρηξη των τιμών το τελευταίο διάστημα. Μια που μιλήσαμε για τα μεγάλα έργα που δεν γίνονται, να σταθούμε λίγο και στην καθημερινότητα του νοικοκυριού. Από σήμερα αρχίζει η χειμερινή περίοδος για το πετρέλαιο με αύξηση έως και 45%, ενώ και οι τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν πάρει την πάνω βόλτα. Υπάρχουν δυνατότητες και ποιες είναι αυτές παρέμβασης του κράτους στη διαδικασία για αποκλιμάκωση των τιμών? Κοιτάξτε να δείτε, η ενεργειακή κρίση δεν είναι μόνο εξωγενές φαινόμενο όπως παρουσιάζεται από διάφορες πλευρές. Η απελευθέρωση της ενέργειας, για παράδειγμα, είναι πολιτική της κυβέρνησης. Είναι πολιτική των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Εμείς τα λέγαμε. Είναι γενικότερο θέμα αυτό το ζήτημα. Αφορά την επιλογή της πολιτικής σου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, λέει τώρα, χτες με τις κατευθύνσεις, με την εργαλειοθήκη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ότι επιτρέπει στα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε ορισμένα μέτρα ανακούφισης, επιδοτήσεις, κουπόνια κλπ. Για να αποτραπούν αποκοπές ρεύματος. Με τον όρο όμως αυτά να είναι προσωρινά και στοχευμένα στους πιο φτωχούς, ενώ λέει ότι πρέπει να αποσύρονται αμέσως μόλις η κατάσταση σταθεροποιείται.
την οποία προσδιορίζει προς το Μάρτιο. Δηλαδή τώρα μιλάμε για μια τρύπα στο νερό. Χώρια που και αυτά ακόμα επαφίονται στις διάφορες ιδιωτικές εταιρείες που μαζεύουν τα χρήματα ή αν θα τα εφαρμόσουν και πάει λέγοντας. Και φυσικά εδώ το ζήτημα είναι ένα γενικότερο θέμα. Φαίνεται ότι η ίδια η επεκτατική πολιτική, την οποία η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα τη θεωρεί ως λύση για όλα τα αμαρτήματα του καπιταλισμού και για όλα τα προβλήματα της οικονομίας, δεν είναι η λύση αυτή που συμβαίνει σε περιόδους ανάπτυξης, όπως έλεγε το ΚΚΕ, σε αντίθεση δηλαδή με την περιοριστική πολιτική. Το κούρεμα των μισθών τότε γινόταν με μνημονιακούς νόμους, τώρα κουρεύονται αντικειμενικά γιατί χάνεται η αξία του μισθού με τις ανατιμήσεις, με την ακρίβεια, μαζί βέβαια με τους φόρους που πλήττουν λαϊκά στρώματα. Γιατί η επεκτατική πολιτική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία, επειδή αυτή ακολουθείται συνολικά σε όλη την Ευρωζώνη, πλέον δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις. Αυτές φέρνουν ανατιμήσεις, φέρνουν την ακρίβεια, όπως λέμε, πληρώνει ο λαός. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε και βέβαια το ΚΚΕ έχει πει, έχουμε προτείνει δηλαδή, ότι το λιγότερο που έχει να κάνει η κυβέρνηση σήμερα είναι να ψηφίσει την τροπολογία του ΚΚΕ που την έχουμε καταθέσει επανειλημμένα στη Βουλή και έχει απορριφθεί, για την κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, για την κατάργηση του ΦΠΑ για παράδειγμα, επίσης τα καύσιμα, την ενέργεια, άλλα μέτρα όπως είναι αφορολόγητα όρια σε μικρές επιχειρήσεις αυτοαπασχολουμένων, σε αγρότες, σε ανθρώπους που δεν μπορούν να τα βγάλουν, να τα φέρουν βόλτα κλπ. Έρχομαι τώρα στα εθνικά και με άλλο τρόπο σκόπευα να θέσω το ερώτημα, αλλά εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Στέφανος, λέει θέλω να ρωτήσεις τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος από έναν φίλο του κόμματος τι θα έπρεπε κατά το ΚΚΕ να κάνει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την Τουρκία, που είναι προκλητική και που δεν ξέρουμε αν θα μας οδηγήσει το επόμενο διάστημα τυχόν και σε ένα θερμό επεισόδιο. Και το ρωτώ, λέει, επειδή το Κομμουνιστικό Κόμμα εμφανίζεται αρνητικό και στους εξοπλισμούς και στις αμυντικές συμφωνίες. Τι θα έκανε λοιπόν το ΚΚΕ στην πράξη για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της τουρκικής προκλητικότητας? Κοιτάξτε, είμαστε ακριβώς αντίθετοι, γιατί ενώ τις ονομάζουν όλες αυτές τις συμφωνίες αμυντικές, στην πραγματικότητα είναι όλες επιθετικές. Γιατί αφορούν συμμετοχή της Ελλάδας όχι στην υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, στην υπεράσπιση της άμυνας της πατρίδας, αφορούν σε επικίνδυνα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξεχωριστών κρατών ισχυρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας, της Υποσαχάριας Αφρικής μέχρι και στον Ειρηνικό. Στοχεύουν τη Ρωσία και την Κίνα. Δηλαδή, και μόνο τη διευκρινιστική δήλωση, κύριε Χατζηνικολάου, του Μπλίνκεν χτες να δούμε, που έδωσε συγχαρητήρια στην Ελλάδα για τη συμμετοχή στην επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών και χωρών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, φτάνει. Άρα λοιπόν, για ποια άμυνα της χώρας, για να πάρουμε φρεγάτες και ραφάλ, για να πάρουμε διάφορα τέτοια που τα ονομάζουν αμυντικά συστήματα, αμυντικά όπλα, πρέπει να πάμε στα στενά του Ορμούζ, να πάμε στο Μάλι, να πάμε στο Σαχέλ? Τι δουλειά έχουμε εκεί? Γιατί αυτά λέει το άρθρο 18 της συμφωνίας με τη Γαλλία. Και φυσικά η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια σε πολεμικές δαπάνες. Λείπουν χρήματα για το λαό, για αυτά που λέγαμε πριν, για τις ανατιμήσεις, δεν ξέρω τι, για τα αντιπλημμυρικά και άλλα έργα, αλλά δίνονται σε γαλλικά και αμερικάνικα πολεμικά βιομηχανικά συγκροτήματα. Την ώρα που απαξιώνεται και κλείνει η ελληνική ΕΑΒ, η ΕΛΒΟ, τα ΕΑΣ και λοιπά αμυντικά συστήματα. Άρα για ποια άμυνα μιλάμε? Πάντως στη σημερινή εποχή, γραμματέα, τι δυνατότητες θα μπορούσε άλλες να έχει η Ελλάδα?
από, τον, από αυτό το σταθερό φιλοδυτικό προσανατολισμό της. Θέλω να πω, δεν είμαστε στην εποχή της ισορροπίας που υπήρχε κάποτε ανάμεσα σε δύο μεγάλες δυνάμεις, την τότε Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά, και τότε ήταν πιο καθαρό ότι θα είμαστε στο δυτικό προσανατολισμό. Ναι, δίκιο έχετε σε αυτό. Τώρα που δεν υπάρχει, υποτίθεται ότι θα τέλειωνε ο ψυχρός πόλεμος και ο χωρισμός του κόσμου, βλέπουμε ότι και στον καπιταλισμό και στην ελευθερία της αγοράς που έγινε και στην πρώην Σοβιετική Ένωση ή δεν ξέρω τι στην Κίνα, σε άλλες χώρες που τότε ήταν στο σοσιαλιστικό μπλοκ, γίνονται τα ίδια. Οξύνονται οι ανταγωνισμοί, γιατί αυτό είναι το σύστημα. Και ο καθένας θέλει να λύσει δικά του συμφέροντα. Το συμφέρον της Ελλάδας είναι να είναι με το μέρος των συμφερόντων του λαού της και των άλλων λαών. Εγώ αυτό να, που... προωθεί συμφωνίες βεβαίως, να κάνει διαπραγματεύσεις. Αυτό που ρωτώ είναι μήπως είστε πολύ ρομαντικοί. Μήπως έχει... δηλαδή αυτά, κοιτάξτε, που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι... Στην εποχή της βαρβαρότητας, πολύ... ακόμα και ο ρομαντισμός θα μας έκανε πάρα πολύ καλό να γίνει κυρίαρχη, όχι συνείδηση απλά, αλλά και πράξη στον ελληνικό λαό και σε άλλους λαούς. Γιατί τα ίδια κάποιοι ρομαντικοί, όπως λέτε για μας, ναι. τα λένε και στην Τουρκία, για παράδειγμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Τα λένε σε χώρες της Ευρώπης. Άλλα προοδευτικά, ριζοσπαστικά, λαϊκά, εργατικά κινήματα, κομμουνιστικά κόμματα κλπ. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε και προβληματίζονται με αυτό το ρομαντισμό εντός εισαγωγικών του ΚΚΕ. Γιατί αποδεικνύεται ότι είναι το μόνο ρεαλιστικό για να έχεις κάποια αποτελέσματα. Ναι, το γιατί θέμα... μπορεί να δίνεις βάσεις, το θέμα μπορεί είναι... να δίνεις χρήματα για εξοπλισμούς, για τα μπελαρά και για τα ραφάλ και λοιπά, ναι. και να παίρνεις υποσχέσεις. Υποσχέσεις όμως που δεν έχουν αντίκρισμα. Επομένως... και από τέτοιες έχουμε χορτάσει. Επομένως λέτε να μην δίνουμε βάσεις στις υποσχέσεις ούτε της Γαλλίας ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών. Μα βεβαίως, γιατί δεν λέει τίποτα να λες συμφωνώ με την κυριαρχία σου, την ακεραιότητα, την ασφάλεια της χώρας σου. Γιατί ο καθένας, ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, εξοπλισμένοι δεν πρέπει να είμαστε. Διαφορετικό νόημα στις έννοιες αυτές. Τι σημαίνει για παράδειγμα κυριαρχία για την ΑΟΣ, για την οριοθέτηση της ΑΟΣ, για την υφαλοκρηπίδα, για τα χωρικά ύδατα, για αυτά που αμφισβητεί η Τουρκία. Εξοπλισμένοι πρέπει να είμαστε. Το λέει καθαρά αυτό η Αμερικάνικη πολιτική, ο κύριος Μπλίνκεν χτες, ή το ΝΑΤΟ, δεν το λένε. Αντίθετα, για παράδειγμα, ακούσαμε χτες τη Ρωσία να λέει επίσημα ότι δεν αναγνωρίζει το ψευδοκράτος. Τέτοια δήλωση δεν ακούσαμε όμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το ΝΑΤΟ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι συμμαχή μας. Τι να πω, ότι δεν έχετε άδικο, δεν μπορώ να το πω. Αντίθετα, πάνε μαζί τους. Όπως πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Ερντογάν και τώρα... εκπρόσωποι της Αμερικάνικης κυβέρνησης μαζί με τον Μητροπολίτη εκεί κλπ. Κλπ. Άρα, καταλαβαίνετε. Εξοπλισμοί ότι... χρειάζονται στις ένοπλες δυνάμεις. Όταν έχεις απέναντι μια Τουρκία που είναι μονίμως σε... Μα γι' αυτό λέμε ότι έπρεπε να υπάρχουν, δηλαδή αυτό που υπάρχει στο δημόσιο, η ΕΑΒ, τα αμυντικά συστήματα έπρεπε να αναπτυχθούν αντί να κλείνουν. Γιατί όταν κλείνουν όλα αυτά, όταν δεν αναπτύσσεις δικές σου παραγωγικές δυνατότητες για την άμυνα της χώρας και πας στη λογική ότι εγώ για να έχω άμυνα πρέπει να συμμετέχω και σε επιθετικές ενέργειες είτε στην Αφρική είτε στην Ασία ή δεν ξέρω πού αλλού στον κόσμο, επειδή μου το επιβάλλει ως ένα μεγάλο βαθμό ο σύμμαχος που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία ή οποιοδήποτε άλλος, και γιατί μου το επιβάλλει και η θέληση της άρχουσας τάξης, η οποία ανταγωνίζεται την άρχουσα τάξη της Τουρκίας για να γίνω εγώ το πρωτοπαλίκαρο όλων αυτών εδώ στην περιοχή, τότε τα αποτελέσματα είναι αυτά. Και την πληρώνει πάντα ο λαός. Την πληρώνει πάντα η νεολαία. Έρχομαι σε ένα ακόμη θέμα των ημερών που συζητήθηκε πολύ. Μιλώ για αυτή την πρόταση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική επιτροπή για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, ναι. τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις προς αυτά. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας αυτό είναι ένα σημερινό φαινόμενο ή ένα διαχρονικό φαινόμενο και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, αν πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή στη χώρα ένα σοβαρό πλαίσιο αρχών και κανόνων. Οπωσδήποτε
είναι διαχρονικό το φαινόμενο αυτό. Εμείς έχουμε ζητήσει διεύρυνση του χρόνου της Εξεταστικής Επιτροπής, δηλαδή να πιάσει τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Και αυτό δεν το είπαμε τώρα. Από το 2019 είχαμε βγει και είχαμε πει και δεν το δέχτηκαν τότε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε πει ότι πρέπει να αλλάξει συνολικά το καθεστώς χρηματοδότησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την κρατική διαφήμιση κλπ. Για να υπάρχει διαφάνεια. Και οπωσδήποτε εμείς πάντα ψηφίζαμε τέτοιες εξεταστικές επιτροπές, όποιος και αν τις πρότεινε, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει, αλλά το πρόβλημα είναι αν θα πάει σε βάθος, αν θα βγει κάτι. Η πείρα μας δεν λέει αυτό. Κλείνω. Χρησιμοποιείται κυρίως για μια αντιπαράθεση ανάμεσα στα δύο κόμματα που διεκδικούν την κυβερνητική εξουσία, στα δύο πρώτα κόμματα συνήθως, και σε αυτή την κατεύθυνση τελικά οδηγούνται σε ναυάγιο και δεν συζητιέται επί της ουσίας το πρόβλημα. Κλείνω με ένα ερώτημα από την ακροάτριά μας, τη Μέρη Μαυριδοπούλου, η οποία δηλώνει ψηφοφόρος του ΚΚΕ και δεν το δηλώνει μόνο σήμερα που σας έχουμε εδώ. Και λέει, θέλω να ρωτήσω τον γραμματέα, πώς εξηγείται το γεγονός ότι είμαστε στάσιμοι εκλογικά, δεν εισπράττουμε τη δυσαρέσκεια του κόσμου για την ακρίβεια, για την αποτυχία στην αντιμετώπιση της πανδημίας, ναι, για τις συμφορές. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν μόνο στο ΚΚΕ αύξηση του ποσοστού του σε σχέση με το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του 19. Αλλά δεν στέκομαι σε αυτό. Επίσης, άλλοι δείκτες που πρέπει κανείς να μελετά στις δημοσκοπήσεις, γιατί δεν δίνουν εκλογικό αποτέλεσμα. Οι δημοσκοπήσεις κάνουν ανάλυση της σημερινής πραγματικότητας και της τάσης του ελληνικού λαού, του εκλογικού σώματος. Μιλάνε όμως αυτές για το αυξημένο κύρος που έχει σήμερα το κόμμα, για το εύρος της απήχησης των θέσεών του, για όλα τα ζητήματα, για πάρα πολλά ζητήματα, τη διείσδυσή του σε άλλους πολιτικούς χώρους, σε ψηφοφόρους μέχρι σήμερα δηλαδή άλλων πολιτικών κομμάτων, και αυτό που λέμε εμείς και στην ακροάτρια, τη φίλη του κόμματος, αλλά και σε όλους, είναι ότι υποσχόμαστε να δουλέψουμε καλύτερα, πιο αποτελεσματικά, ώστε να εκφραστεί και στις κάλπες αυτό. Και ίσως ένα κρίσιμο θέμα, γραμματέα, είναι το να έχει προτάσεις για όλα τα ζητήματα το κόμμα, όχι μόνο κριτική, αλλά συγκεκριμένες, ναι, προτάσεις. Ναι. Σας είπα, προτάσεις για την εξεταστική, για παράδειγμα, για την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις, για τα καύσιμα. Σας είπα, προτάσεις για το φορολογικό όριο και πώς πρέπει η φορολογία σήμερα. Μιλάω για το σήμερα. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Έχουμε καταθέσει τροπολογίες. Τα αρνούνται οι πλειοψηφίες του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που είναι κυρίως η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν με 150 τόσες ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, τώρα η Νέα Δημοκρατία μόνη της. Και απορρίπτουν προτάσεις συγκεκριμένες που ωφελούν το λαό, ωφελούν την νεολαία, ωφελούν τους εργαζόμενους. Ευχαριστώ θερμά τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.